Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο vlog της χρονιάς 2023. Είχα καιρό να κάνω vlog, υπάρχει λόγος σήμερα πρέπει να γίνει. Δυστυχώς το πρώτο vlog της χρονιάς δεν είναι τόσο χαρούμενο. Και ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά σήμερα είναι Σάββατο 14 Γενάρη και είναι η μέρα που, όπως λέτε, το cold, έτσι όπως είναι, θα φύγει. Κάποιοι το είχατε καταλάβει, βασικά κάποιοι είδαν την αγγελία που είχα βάλει από το Δεκέμβρη, οπότε μου στείλαν κάποιο μήνυμα αν το πουλάς και όλα αυτά. Ναι, όντως το πουλάω και σήμερα ουσιαστικά βρέθηκε αγοραστής και θα έρθει να το πάρει κιόλας. Δεν το είχα σκεφτεί και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το Δεκέμβρη κάποια στιγμή αποφάσισα να βάλω την αγγελία, γιατί σε μια συζήτηση με κάτι φίλους σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να αλλάξω αυτοκίνητο, όντως για να έχω και να πάρω κάτι άλλο. Γιατί αν σκεφτείτε, ουσιαστικά εγώ από το 2009 που πήρα το δίπλωμα οδηγούσα ουσιαστικά Colt μέχρι τώρα. Δηλαδή και το 9 και το 9, από το 9 δηλαδή και μετά είχα το CZ3 στην αρχή, μετά το 13 πήρα το CZT, αλλά δεν πάβουν να είναι ουσιαστικά το ίδιο αυτοκίνητο. Ευτυχώς, εντωμεταξύ το είχα αφήσει, δεν είναι πάρα πολύ καιρό μέσα στις αγγελίες, γιατί δεν σκεφτόμουν κιόλας, δεν πολύ και εγώ μου κιόλας να φύγει. Το είχα βάλει αγγελία και λέω αν βρεθεί κάποιος στα κατάλληλα χρήματα να το πάρει, ας το πάρει. Οπότε βρέθηκε. Οπότε από εδώ και πέρα δεν θα έχει άλλα βίντεο με το Colt. Αυτό θα είναι το τελευταίο. Ήρθε η ώρα να το ετοιμάσω, να βγάλω λίγο τα πράγματα που έχω μέσα στα δικά μου, να βάλω κάποια πράγματα που θα πάρουν μαζί ο κλήνος αγοραστής. Ελπίζω τώρα να το προσέχουν. Δεν είχα σκοπό να το δώσω, δηλαδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Αν δηλαδή υπήρχε δυνατότητα οικονομική, δεν θα το δίνα καθόλου, θα το κράταγα και θα έπαιρνα και κάτι άλλο. Γιατί δεν έχω κανένα παράπονο το αυτοκίνητο, απλά πέρασε καιρός, πλέον δεν έχω την ίδια διάθεση να ασχοληθώ πάνω στο αυτοκίνητο. Όχι για τα απλά οδηγικά, πραγματικά το απολαμβάνω ακόμα και τώρα, αλλά σε θέματα φτιαξίματος και τέτοια δεν έχω καμία όρεξη να μπει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι έφτασε σε αυτό το σημείο που ήθελα να φτάσει. Από γκάζι πραγματικά δεν μου λείπει καθόλου, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Και εκεί κατάλαβα ότι έχει έρθει το τέλος. Έτσι γίνει και με το CZ3. Ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο που ήταν ωραίο, είχε εμφανισιακά ήταν ωραίο, οδηγικά ήταν ωραίο. Και ήταν καιρός να πάμε σε κάτι άλλο. Οπότε και τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Το τι είναι, ακόμα δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν είναι σίγουρο κιόλας ότι τι θα πάρω. Έχω κάτι στο μυαλό μου και αυτοί που είναι γνωστοί μου και τα λοιπά ξέρουν, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί 100%, οπότε θα το δούμε. Γεια σας, είμαι ο Πάνος και αυτό που βλέπετε πίσω είναι το Colt CZT μου.
Εν τω μεταξύ, τώρα κοίταζα. Είχα πάρει όλα και ήταν έτοιμα. Δηλαδή, είχα πάρει να αλλάξω τα λάδια. Τα οποία θα τα δώσω στον αγοραστή του καινούριου, εννοείται. Είχα πάρει εδώ. Είναι top mount καινούρια αυθεντικά της Mitsubishi μαζί με τα ρουλεμάν τσάρπα πράγμα. Είχα πάρει και αυτά, θα δοθούν και αυτά μαζί με ούτε και θα δοθεί και η μαμά ανάρτηση που είναι εδώ πέρα μαζί με το που φορά ήδη. Γιατί τους άλλους είναι να τις κάνω κι εγώ αυτές, δεν τις χρειάζομαι κάπου. Το αμάξι πιστεύω είναι έτοιμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω, θα στραβήξω κάτι άλλο μετά. Θα δείξει.